Ακούστε με, ακούστε με. Ναι. Ούτε προσωπικά είχαμε τον κύριο Στουρνάρα, ούτε με τον κύριο Χαρδουβέλη. Δηλαδή, επειδή σήμερα κατέθεσα, σας το λέω έτσι ενημερωτικά, κατέθεσα μία επιστολή στον κύριο Χαρδουβέλη, στην οποία λέω ότι πρέπει να βγει η λέξη από το νόμο του Παπακοσταντίνου του 2011, όπου γίνονται παρακρατήσεις στους διάφορους πολίτες αλλά και στους αγρότες, κρατούν το σύνολο του έμφυα. Και κάνω πρόταση στον κύριο Χαρδουβέλη, τώρα που κάνει κάτι αλλαγές, να αφαιρέσει τη λέξη βεβαιωθέντα και να αφήσει τη λέξη ληξιπρόθεσμα. Δηλαδή, εάν ο αγρότης δεν έχει πληρώσει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του στον έμφυα, να γίνει παρακράτηση από την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούται. Εντάξει, αυτά λοιπόν, σίγουρα. Άρα δηλαδή τι θα πούνε, ότι κυνηγάω τον Χαρδουβέλη? Αυτό που θα πούνε όμως, αυτό που πρέπει ίσως να μας διευκρινίσετε, εάν εκπροσωπεί βέβαια την άποψή σας αυτό, εάν την εκφράζει μάλλον, όχι την εκπροσωπεί, είναι όταν λέτε ότι ο κ. Χαρδουβέλης δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ακούστε, λογικό, ο κ. Χαρδουβέλης είναι μέλος της κυβέρνησης. Σημαίνει ότι διαφωνείτε με κάποια από αυτά που κάνει και που λέει? Αυτό ρωτάω. Αυτό ρωτάμε. Μα έχω εκφραστεί και άλλες φορές. Διαφωνείτε με κάποια από αυτά που λέει και που κάνει? Μα έχω εκφραστεί ήδη. Άρα γιατί σας πειράζει που λένε? Στο παρελθόν έχω πει, με συγχωρείτε. Γιατί σας πειράζει που λένε ότι του την πέφτετε? Ζητήσαμε από τον κύριο Χαρδουβέλη να ελέγξει ποιοι δημιούργησαν το πρόβλημα με τον έμφυα. Είχα κανένα προσωπικό πρόβλημα μαζί του? Προς Θεού δηλαδή. Όχι, αλλά κάθε εδώ στην κυβέρνηση που έχετε, επειδή δεν μπορείτε να τα βάλετε με τον Σαμαρά, βρίσκεται έναν εύκολο υπουργό από τους άλλους. Κανένα δεν βρίσκεται. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Δεν μπλακώνουμε κανένα στα χαστούκια. Ωραία, πού διαφωνείτε με τον κύριο Χαρδουβέλη? Διαφωνούμε σε κάποια θέματα τα οποία τα λέμε. Πού? Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πού, πρέπει να βγάλω διαφωνία δηλαδή? Όχι, εσείς λέτε ότι διαφωνείτε. Δεν το λέω εγώ. Εσείς το είπατε, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Μισό λεπτό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είπα ότι ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Έτσι ήταν. Όταν σας ρώτησα για τα σαμπουργή. Δεν είσαστε κανένας χρεσινός. Όχι, σίγουρα δεν είμαι. Άμα αναγκάζεστε να λέτε, αν αναγκάζεστε να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί και όχι ο κ. Χαρδουβέλης, σημαίνει ότι διαφωνείτε με κάτι που λέει και που κάνει. Ναι, μπορώ να διαφωνήσω. Έχω το δικαίωμα. Ότι θα πληρώνουμε το 75% μέχρι το 2050. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς, αυτό σας λέμε, εμείς, κύριε Τζαμπλή. Την προσπάθεια δεν θέλουμε που να κάνουμε διαφωνία με το ζόρι. Όχι. Την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι να βγούμε από το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα. Κάνουμε έναν αγώνα στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι υπουργοί και όλοι οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι εκ του περίτου. Λοιπόν, κύριε Βαλάφα, εδώ από ό,τι φαίνεται, με βάση το χρονοδιάγραμμα του Υπουργού Οικονομίας, το οποίο είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, έτσι. Για τα θέματα της οικονομίας. Είπε ότι τώρα μέχρι 15 του Δεκέμβρη θα. 15 Δεκέμβρη. Ναι, μέχρι 8-15 Δεκέμβρη. Στο Eurogroup που έρχεται. Του Δεκεμβρίου. 8 Δεκεμβρίου. 8 είναι το Eurogroup. 8, εντάξει, μέχρι 15.